ούτε τα μέλη της ηγεσία της αστυνομίας μπορούν να αισθάνονται ασφάλεια στο σπίτι τους. Διαρρήκτης εισήλθε χθε βράδυ στο διαμέρισμα του βοηθού αρχηγού υποστήριξης της αστυνομίας και άρχισε να κλέβει αντικείμενα. Όταν έγινε αντιληπτός από τον ιδιοκτήτη και τα παιδιά του επιτέθηκε αρπάζοντας ένα κουτάλι από σιρτάρι της κουζίνας του διαμερίσματος. Το περιστατικό σχολίασε ο αρχηγός αστυνομίας Μιχάλης Παπαγεωργίου. Το... Έγκλημα το οποίο θα έλεγα είναι πρωτόγνωρο υπό την έννοια ότι Κάποιο τολμά ενώ κοιμούνται οι να μπαίνει μέσα στο ανησυχή όλου μα και θα πρέπει να ανησυχεί όλου μα. Σύμφωνα με πληροφορίε, ο δράστη εισήλθε στο διαμέρισμα του πέμπτου ορόφου αφού πρώτα καταρριχήθηκε από την ταράτσα στο μπαλκόνι. Άρπαξε ό,τι βρήκε μπροστά του και επιχείρησε να κλέψει και την τηλεόραση όταν έγινε αντιληπτός από τη θηγατέρα του βοηθού αρχηγού Λάμπρου Θεμιστοκλέους. Ο κύριος Θεμιστοκλέου επιχείρησε να κινητοποιήσει τον δράστη, ο οποίο πρόλαβε να μπει στην κουζίνα και ευτυχώ να αρπάξει ένα κουτάλι αντί μαχαίρι. Αγώνα, θα έλεγα, τον κύριο Θεμιστοκλέου να καθυλώσει τον διαρρήχτη αυτόν τον απρόσκλητο επισκέπτη. Uh, Πάλεψα για αρκετή ώρα, παρά το γεγονό ότι ο δράστη ήταν κατά πολύ νεότερο από τον κύριο Θεμιστοκλέου. Σύμφωνα με όσα καταγράψαμε χθε βράδυ στη σκηνή, ένα μέλος τη αστυνομία, το οποίο διαμένει πολύ κοντά στο διαμέρισμα του κυρίου Θεμιστοκλέου, έσπευσε για βοήθεια. Όταν διαπίστωσε περί τίνο επρόκειτο, έσπρωξε την πόρτα και εισήλθε. Ο δράστη τράπηκε σε φυγή από τον μπαλκόνι. Λίγο αργότερα, συνελήφθη από μέλη τη ΜΑΔ που είχαν σπεύσει επίση την περιοχή. Εντοπίστηκε στι σκάλε του τέταρτου ρόφου. Στις σκηνή έσπευσαν μέλη του τα Ελευκοσίας, τα οποία απέκλεισαν τι εισόδου τη πολυκατοικία και άρχισαν αμέσω έρευνε για να διαπιστώσουν πώ ο δράστη εισήλθε στο διαμέρισμα, αλλά κυρίω πώ διέφυγε από το διαμέρισμα το οποίο βρίσκεται στον πέμπτο όροφο τη πολυκατοικία. Ο ύποπτο, ο οποίο συνελήφθη, οδηγήθηκε στο ΤΑΕ Λευκοσία για ανακρίσει. Διαπιστώθηκε ότι πρόκειται για 33χρονο Γεωργιανό, ο οποίο κατοικεί στην ίδια περιοχή. Ο κ. Σεμιστοκλέους μεταφέρθηκε στι πρώτε βοήθειε και κρατήθηκε για νοσηλεία κυρίω για προληπτικού λόγου.